Εικόνες ντροπή στα νετικά τείχη κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Ένα ακόμη ρεπορτάζ το οποίο φωτογραφίζει την εγκατάλειψη στο μεγαλύτερο οχυρωματικό έργο της Μεσογείου. Βλέπετε εσείς να υπάρχει συντήρηση όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Βλέπετε να υπάρχει φωτισμός? Όχι. Επαρκής. Βλέπετε να υπάρχει καθαριότητα? Όχι. Αυτό το πράγμα που βλέπω, είμαι τώρα 61 χρονών. Δηλαδή αυτό το έσχος που βλέπω, την εγκατάλειψη που βλέπω. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη καθαριότητας. Η κάδη είναι μονίμως γεμάτη. Υπάρχουν αγέλες σκύλων οι οποίοι είναι επιθετικοί, επικίνδυνοι και για τους μεγάλους και για τα μικρά παιδιά. Και γενικά υπάρχει μια εικόνα εγκατάλειψης. Μεγάλες τρύπες έχουν σχηματιστεί πάνω από την καινούρια πόρτα με ορατό το κίνδυνο ατυχήματος. Αδιαφορία μεγάλη. Έχετε περπατήσει πάνω τα τείχη να δείτε ποια είναι η κατάσταση? Σχεδόν. Και τι λέτε? Δύο φορές την εβδομάδα. Τίποτα. Μόνο οι κυρίες με τους σκύλους κάνουν τους περιπάτους. Η ασφάλεια δεν πιστεύω να υπάρχει. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Το βράδυ ο χώρος αυτός φωτίζεται? Δεν νομίζω. Δεν φωτίζονται οι δρόμοι. Να προσέξουν πολύ περισσότερο τον πολίτη και τον περιβάλλον χώρο που ζει. Σκουριασμένα και κατεστραμμένα παγκάκια. Μονοπάτια πνιγμένα στα αγριόχορτα. Σχάρες παγίδες. Χωρί περιπάτου ανάμεσα σε χαντάκια. Λακκούβες και χωρί στάθμευση αυτοκινήτων συνθέτουν το απαράδεκτο σκηνικό σαν τείχη, τα οποία δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών και επισκεπτών. Στα τείχη όχι, δεν βλέπω να γίνεται συντήρηση. Καθόλου? Δεν έχω δει καθόλου να κάνουν. Αν δεν υπήρχε εδώ το γήπεδο του Εργοτέλη, να έρχονται τα παιδιά επάνω με τους γονείς, να που υπάρχει κάποια κίνηση, ναι. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα ήταν τα τείχη. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Πρέπει να φτιαχτούνε. Και ενώ έχουν περάσει 5 περίπου χρόνια, ο Γιάννης Αναστασάκης περιέγραψε στην εκπομπή Ιστορίες του Δρόμου το όραμα της Δημοτικής Αρχής, το οποίο περιλαμβάνει χώρους πρασίνου και αναψυχής. Θέλουμε να φτιάξουμε μια περιπατητική διαδρομή ασφαλή, που να έχει δύο αναψυκτήρια, να έχει πολλαπλές φυτεύσεις, δεκάδες στρέμματα μπορεί να φυτευτούν, με χρώματα, με ενδυμικά είδη, να μην χρειάζονται πάρα πολύ νερό. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 υπεγράφει η σύμβαση για τη συντήρηση των ενετικών τείχων, ωστόσο δημότες εξακολουθούν να αντικρίζουν ασυντήρητους χώρους. Να αφήσουν τα όνειρα στην άκρη και να κάνουν πράξη, να βλέπουμε έργα. Λίγο περισσότερος φωτισμός, λίγο πιο περιποίηση θα μπορούσε να υπάρχει. Μιλώντας στο Στέλιο Ζερβό, ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου παραδέχτηκε ότι πρόκειται για χώρους που έχουν απαξιωθεί, επιβεβαιώντας τα όσα υποστηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια δημότες του Ηρακλείου. Το χωρίσαμε σε δύο φάσεις. Ένα έργο συντήρησης, να έρθει σε μια καλή κατάσταση ώστε να είμαστε και αξιόπιστοι όταν μιλάμε στον κόσμο. Γιατί μέχρι τώρα, όταν τους λέμε για οραματικά σχέδια για τα τείχη, μας λέμε: μα έχετε κάνει καμιά βόλτα τελευταία? Και έχουν δίκιο. Είναι απαξιωμένη η εικόνα των τείχων. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έπρεπε ήδη να έχουν κάνει μελέτες και να έχουν προχωρήσει. Τα τείχη έχουν εγκαταλειφθεί.